Γεια σου, παιδιά. Είσαι στο κανάλι μου, Σοπέρα. Είσαστε καλά. Μπράβο, παιδιά. Χαίρομαι ότι είσαστε καλά. Και, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε τεχνική. Και, παιδιά, θέλω κάτι να σας πω. Θα μετρήσω ως το 3. Και εσείς πρέπει να κάνετε κουδουνάκι, likes και εγγραφή. 1, 2, 3. Μπράβο, παιδιά. Είσαστε τέλειοι. Σας βάζω και εγώ ένα like. Και πάμε. Πρώτα θα σας πω τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε εδώ μια φανέλα, τη δικιά μου, που δεν μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να την βάψω με αυτά τα δύο χρώματα ή με αυτά τα δύο. Wow. Και τώρα έχω και ένα σορτάκι, αλλά θέλω πρώτα να ξεκινήσω με τη φανελίτσα. Και πρώτα θα χρειαστούμε πυρούνι για να στεμέσει. Να το κάνουμε ως εδώ και να το γυρίσουμε έτσι. Πρέπει να το ξανακάνω γιατί έκανα ένα μικρό λαθάκι. Πρέπει να το κάνω έτσι να το κάνω. Μείνα το σχήμα του πυρουνιού. Παιδιά, το έκανα, βγάζουμε το πυρουνί και θα πρέπει τώρα να βάλω αυτά τα δύο λασιάκια και θα με βοηθήσει η μαμά μου. Παιδιά μου, με βοήθησε η μαμά μου και τώρα θα κάνω με αυτά και τώρα θα τυπάξω την πανέλα μου με αυτά τα δύο χρώματα. Πράσινο, έτσι όμορφο χρώμα, έτσι καλό, όμορφο πράσινο, έτσι γράφει Ελλάδα, Ελλάδα. Λοιπόν, από ποια πλευρά θα ξεκινήσει το πράσινο, από αυτή ή από αυτή? Γιατί, παιδιά, θα πρέπει να κάνω. Νομίζω ξέρω τι θα κάνω. Φοβάμαι λίγο να το κάνω. Παιδιά, έκανα μικρό λαθάκι. Γι' αυτό δεν πρέπει από αυτό, γιατί χρειάζεσαι 10 ώρες να το κάνεις. Γι' αυτό θα το κάνω. Γιατί με τους γονείς πρέπει να το κάνετε, γιατί μπορεί κάτι να πάθει τα χέρια σας. Γι' αυτό εγώ είμαι έτσι προσεκτική. Νομίζω κάνει λίγο άλλο τέλεια λίγο. Ήλια, τώρα δεν φοβάμαι να το κάνω. Νομίζω ότι θέλω να κάνω με αυτό. Ξυπάστηκα, πώς ακούστηκε έτσι από εδώ. Για το κοιτάξτε, τώρα θα κάνω λίγο εδώ, εδώ και εδώ με το πράσινο ή μπορεί με το μπλε, δεν ξέρω. Α, πάλι λερώθηκα. Κοιτάξτε πως έγινε, παιδιά. Παιδιά, τώρα θα κάνουμε τη φούστα και αυτό θα το αφήσουμε να στεγνώσει και μετά θα πρέπει να τα πλύνουμε. Το λοιπόν, το πυρουνάκι μας. Παιδιά, τώρα έκανα τη φούστα μου με το ίδιο τρόπο την έδυσα και τώρα θα βάψω εδώ ροζ, πράσινο, μπλε και αυτό το πράσινο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Α, το ροζ. Δεν πειράζει αν βγήκε λίγο το χρώμα από εδώ ή από εδώ. Μπορεί και θα είναι όμορφο όπως βγήκε. Τώρα θα βάλω αυτό το πράσινο, θέλω να δω το πράσινο. Είναι το πράσινο.
τώρα θα το αφήσω να στεγνώσει. Για κοιτάξτε τι ωραίο είναι χρώμα αυτό το πράσινο, είναι γλίτερ. Και τώρα θα βάλω λίγο μπλε γιατί δεν είναι πολύ ωραία που στέκανε. Και τώρα θα τα αφήσω να στεγνώσω και τα λέμε αύριο. Παντάμ! Παιδιά, κοιτάξτε τι κατάφερα να κάνω. Και παιδιά, θα ήθελα να σου πω, αντί να φορώ απλή άσπρη φανέλα και απλά άσπρα σορτ, καλύτερα να τα βάψω και να είμαι έτσι όμορφη. Και παιδιά, θα ήθελα να σου πω, μην ξεχάσετε να το κάνετε με τους γονείς σας. Και παιδιά, σας ευχαριστώ. Πάρτε like, κάνετε εγγραφή και σας αγαπάω!